Εγώ δεν αρνούμε ότι υπάρχει κόσμο σε απόγνωση. Σε αυτόν τον κόσμο τι λέτε. Ο κόσμος σε απόγνωση. Β, ο κόσμος σε απόγνωση, ναι. Κύριε Ξενάκη, υπάρχει. Ναι. Εγώ δεν θέλω να φτάσει κι άλλη μια γενιά να είναι σε απόγνωση. Διότι αν καταργήσουμε αυτή την προσπάθεια που έχουμε γίνει, αν ξαναρχίσουμε να φτιάχνουμε ελληματικούς προϋπολογισμούς, αν χρεώνουμε την επόμενη γενιά με επόμενα χρέη, θα έχουμε και άλλη γενιά χαμένη. Υπάρχει εγγύηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή χαμένη μια γενιά. Τη δικιά μας τη γενιά την έχουμε, αν θέλετε, λαβώσει πάρα πολύ. Δεν μόνο. Και δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, να δημιουργούμε ελλείμματα τα οποία θα τα φορτώσουμε στον κόκορα για την επόμενη γενιά. Εγώ σας λέω πολύ απλά ότι πιστεύω στη μεγέθυνση της πίτας της οικονομίας. Συγκεκριμένα δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τον Πρωθυπουργό. Ότι υπόσχομαι τις 25 Γενάρη ότι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα αλλάξει η ζωή του πολίτη, θα βελτιωθεί. Θα ανοίξουν μαγαζιά, θα δημιουργούν θέσεις της εργασίας. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι και σε κρεμότητα. Όχι. Ένα λεπτό. Και είναι και σε κρεμότητα ιστορία το email, έτσι. Ένα λεπτό. Γιατί να σας πω κάτι. Ενοποίηση ταμείων δεν είναι κακή. Κάποτε είχαμε 130 ταμεία. Και τώρα έχουμε πλέον ένα ηλεκτρονικό, για πρώτη φορά, ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Το έγκλημα το είχε δει πόσο είναι. Για το τι χρωστάμε. Το έγκλημα το είχε δει πόσο είναι. Με συγχωρείτε. Μα η ενοποίηση ταμείων. Ένα λεπτό σήμερα ακόμα και το έλλειμμα. Βάζουν προς τα κάτω τις συντάξεις. Αυτό εννοούν. Όχι, δεν εννοούν, όχι, κύριε Τσουκάλα. Δεν εννοούν τη διαδικασία. Όχι, δεν εννοούν το προσωπικό. Όχι, εννοούν και τις συντάξεις. Όχι, κύριε Τσουκάλα. Βλέπετε, αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση. Όχι, κύριε Τσουκάλα. Ξέρετε, επενδύεται σε ένα φόβο και καλλιεργείται διαρκώς ένα φόβο ότι την επόμενη μέρα θα έρθουν χειρότερα μέτρα. Εσείς επενδύεται στο φόβο όταν κάθε μέρα βγαίνετε και λέτε στον συνταξιούχο κάτσε καλά και θα σου πάρω και τα υπόλοιπα. Πριν από λίγο λέγατε πάλι και φοβήσατε τον κόσμο και λέγατε ότι θα αυξήσουμε τη φορολογία και λέγατε ότι θα μειώσουμε τις συντάξεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αύξηση φορολογίας εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε και δεν πρόκειται να κάνουμε. Έχουμε μειώσει τη φορολογία σε κάποια και δεν θα προχωρήσουμε στην αύξηση του ΦΠΑ έτσι όπως έχει προταθεί από την Τρόικα. Εγώ θέλω να κάνω και εγώ θέλω. Λοιπόν, θα μιλάμε για τη φορολογία. Μιλάμε για τη φορολογία. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης. Μιλάμε. Την αγώνη που το έχετε περάσει με τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, μιλάμε για τη φορολογία. Και θέλω να μου απαντήσετε στο εξής. Γιατί ακούω πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Κατάργηση του έμφυα. Αυτά τα λεφτά που σήμερα πέφτουν στο δημόσιο κορβανά από τον έμφυα, από πού θα τα πάρετε? Από τι είδους φορολογία θα τα πάρετε? Γιατί οι 3,9 δις πώς θα τα φέρετε εσείς στο δημόσιο ταμείο εφόσον θα καταργήσετε το τρέφια? Θέλετε να μου πείτε? Ναι, γιατί ναι, εγώ άκουσα και μία. Αφήστε τον κύριο Σαμαρά. Αφήστε τον κύριο Σαμαρά. Μιλάει ο κύριο Σαμαρά για μείωση. Εμείς με 3,5% ανάπτυξη θα μπορέσουμε να μειώσουμε την φορολογία. Και 3,5-0,6 με το ζόρι θα έχετε. Τι 3,5%? Εμείς θα έχουμε μέσα στη χρονιά 3,5% ανάπτυξη και θα τον έχουμε πέρα από δύο λόγους. Γιατί? Καταρχάς έχει μειωθεί δραματικά η τιμή του πετρελαίου και έχει μειωθεί η τιμή του ευρώ. Και μπορούμε να αισιοδοξούμε σε αυτά. Και τα λέμε ρεαλιστικά. Εγώ θέλω να μου πείτε, καταργείτε τον έμφυα. Λείπουν 3,9 δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε? Πού θα φέρετε αυτά τα 3,9? Από πού? Θέλετε μία φορά να είσαστε ειλικρινείς? Για να ακούσουμε. Τι να είμαστε ειλικρινείς? Εμείς όχι, να το πείτε στον κόσμο. Κοιτάξτε, λέτε να το πείτε στον κόσμο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έχετε κρυφή ατζέντα αύξησης φορολογίας. Ναι, αλλά αφήστε καταρχήν μια πρωτάτη.